κύριε παιδιά, ούτε μια μηχανή. Παίρνει ένα φορμπεζέ, το σαμπουρδά κάτω στα πατώματα και λε: πάρτε αυτό το φορμπεζέ, έχουμε να βάλουμε και το ποτό μα. Αυτά τα σπίτια εντωμεταξύ, παιδιά μου, δημιουργούν τέτοιο ψυχαναγκασμό. Τρόμο. Δεν θα μπορούσα να κοιμηθώ σε αυτό. Το ίδιο σε ένα και στην καθαρίστρια που το καθάρισε. Γιατί είναι για να καθαριστεί αυτό το σπίτι. Μπιμπελό, να το σηκώσει και να το ξεσκονίσει. Δηλαδή, πραγματικά. Εφιάλτη. Δεν υπάρχει αυτό. Να σου πω σωστά. Είπε ένα ωραίο γρηγοράκι στο αυτί μου. Ότι πρέπει να έχει. Μπράβο, μπράβο. Πρέπει να έχει σπουδάσει. Μαύρο στην Ελένη, μάλιστα. Πρέπει να έχει σπουδάσει ιστορία τη τέχνη για να πα για καθαρίστρια στο σπίτι του Βαλεντίνο. Κατάλαβε, γιατί πρέπει να έχει ειδικέ γνώσει. Άντε, να τι έχει τι ειδικέ γνώσει. Σα αρέσει το αποτέλεσμα? Όχι, εμένα καθόλου. Το τόσο φορτωμένο αποτέλεσμα. Και εντάξει, πε το τραπέζι είναι στρωμένο. Αλλά σε εκείνη τη φωτογραφία, να ρε παιδιά, σε αυτή που φαίνονται τα βάζα. Δηλαδή, πραγματικά θες να βάλεις, σου φέρνουν ένα καινούριο κυροπήγιο στο σπίτι σου. Κάπου θες να βρεις χώρο να το βάλεις. Με τα βάζα, σου φέρνουν ένα καινούριο δώρο, βρε αδελφέ. Ξέρεις τι μου έρχεται με αυτά τα βάζα, να σου πω αλήθεια. Επειδή είναι και μια ηλικία ο Βαλεντίνο. Ότι μέσα είναι στάχτες. Φίλων, συγγενών. Δεν υπάρχει χώρο ούτε για μια καραμελίτσα. Τίποτα, ναι. Θα βάλει για τη φωτογράφηση. Δηλαδή, σου είπε φωτογραφίσει με το σπίτι σου, μάζεψε τα βάζα από όλα τα τραπέζια, το έβαλε στο τάχο σε ένα δωμάτιο. Ζητά, αδερφέ, ένα ποτήρι νερό από την υπηρέτρια και πέρα. Στο φέρνει. Και το κρατά εκεί και δεν έχει που να τα πειθώσει και είσαι όλη νύχτα εκεί. Κάντε να τη εξηγήσει τώρα γιατί δεν το αφήνει. Αχ, θέ μου.